Τώρα, σε παραβιάσεις του εναέριου χώρου, προχώρησε χθες το βράδυ ένα τουρκικό κατασκοπευτικό αεροπλάνο στο κεντρικό Αιγαίο, αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης των αρχηγών ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής, απαντώντας σε ερώτηση του Αντένα για τη συμφωνία Όκους, άφησε περιθώρια για πολλές ερμηνείες, ακόμη και για το αν μπορεί να επηρεάσει τη συνοχή της συμμαχίας. Η συμφωνία Όκους προκάλεσε μούδιασμα στο συνέδριο των αρχηγών ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ρόμπερτ Μπάουερ να μην βλέπει άμεσα να επηρεάζεται η συμμαχία, αφήνοντας ωστόσο περιθώριο για πολλές ερμηνείες, απαντώντας σε ερώτηση του Αντένα. But it's not part of the NATO organization. There's many agreements amongst nations that might have an effect on NATO or on the political side of the house. But for now, it will not have an effect, as far as I can see, on the military cooperation within NATO. Γη και είδωρ έδωσε η Τουρκία στο συνέδριο των αρχηγών σε μια προσπάθεια να ανατρέψει το σε βάρος της κλίμα από την προμήθεια των S-400 και τους ισχυρισμούς του Ερντογάν για συμπαραγωγή στους S-500. Προσέφερε τον αύσταθμο Σμύρνης για έδρα των ναυτικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ και όποια άλλη βάση θέλουν εντός της τουρκικής επικράτειας. Και ενώ στις κάμερες τα χαμόγελα του Γιασάρ Γιουλέρ περίσευαν στη συνάντησή του με τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, χθες ένα κατασκοπευτικό ATR-72 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας πραγματοποίησε τρεις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών στο κεντρικό Αιγαίο. I highlighted the fact that the Hellenic Armed Forces have forged mutually beneficial relations with key partners in our wider neighborhood. These cooperation initiatives aim to serve peace and stability, and I trust they also serve the alliance's core interests. Η τουρκική προκλητικότητα στην ελληνική ΑΟΣ με την παρενόχληση πλοίου νότια της Καρπάθου που κάνει έρευνες για τον EastMed προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Αθήνας. Κατόπιν εντολής του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δέν διαδόθηκαν οδηγίες στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα να πραγματοποιήσει έντονο διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τουρκική παρενόχληση κατά του ερευνητικού πλοίου Nautical Geo καθώς και την έκδοση παράτυπης Naftex. Η Άγκυρα δεν κρύβει την οργή της για το ανακοινωθέν των χωρών του Νότου που συνεδρίασαν στην Αθήνα. Καλούμε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την υπέγραψαν να εγκαταλείψουν τη μονόπλευρη στάση τους. Ακολουθούν την Ελλάδα και την Κύπρο τυφλά υπό το πρόσχημα της αλληλεγγύης. Η Τουρκία από τη μία ανάβει φωτιές εντός του ΝΑΤΟ προκαλώντας τη σύμμαχο Ελλάδα και από την άλλη με τον εναγκαλισμό της με τη Ρωσία, την οποία η συμμαχία αντιμετωπίζει ως απειλή. NATO's relationship with Russia is at its lowest point since the Cold War. Όπως δημοσιεύει η Real News της Κυριακής, η Ελλάδα απαντά απέναντι στις προκλήσεις με μεγάλη άσκηση των ειδικών δυνάμεων με Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο στο Μεγάλο Πεύκο, τη στιγμή που ο αρχηγός ΓΕΘΑ προετοιμάζεται για συνάντηση ύψης της σημασίας με τον ομόλογό του στην Ιορδανία. Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος συναντήθηκε χθες με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, στρατηγό Μαρκ Μίλεϊ, σε μια θερμή συζήτηση με έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών.